Ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS. Έχω εδώ κοντά μου τον κύριο Χρήστο Κρασίδη. Είναι εκτελεστικός συντονιστής της κίνησης της συμπαράστασης για το AIDS. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ορίσατε, κύριε Κρασίδη. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαστε καλά. Είναι πολύ σημαντικό να πληροφορούμαστε, να μαθαίνουμε πράγματα που κάποιοι μπορούν να πούνε ότι είναι μακριά από μας, κύριε Κρασίδη, αλλά δεν είναι και τόσο. Δεν είναι καθόλου μακριά. Γενικά, οι σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις συμπεριλαμβανομένου και του HIV είναι μέσα στη ζωή μας εφόσον κάνουμε σεξ. Και γι' αυτό λέμε πολύ συχνά ότι πρέπει να εξεταζόμαστε συχνά. Πρέπει να είναι μια εξέταση ρουτίνας, δηλαδή να μην εξεταζόμαστε επειδή κάτι συμβαίνει, αλλά εξεταζόμαστε όπως κάνουμε οποιοδήποτε άλλες εξετάσεις. Ναι. Και η ζωή μας περιλαμβάνει μέσα και το στοιχείο της αβεβαιότητας. Οπότε είναι καλό να συνηθίσουμε ότι πρέπει να αυξήσουμε την προσοχή μας, να μειώσουμε τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν. Υπάρχουν τρόποι μείωσης των κινδύνων και της επικινδυνότητας, αν θέλετε. Και να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τη ζωή μας, φυσικά. Βεβαίως. Να μιλήσουμε για την οργάνωση, κύριε Κρασίδη, να μας πείτε τι ακριβώς κάνετε, πόσα χρόνια τώρα. Ναι. Η κίνηση συμπαράσταση για το AIDS είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1989. Τρία χρόνια μετά από την πρώτη διάγνωση στην Κύπρο του HIV που έγινε το 1986. Από τότε έχουμε το μακροβιότερο πρόγραμμά μας που είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη που παρέχουμε δωρεάν στους ανθρώπους που ζουν με τον HIV αλλά και στο περιβάλλον τους, στους συγγενείς τους, στους οικείους τους, στους φίλους τους, στους συντρόφους τους, μέσω ψυχολόγου, κλινικής ψυχολόγου που είναι τοποθετημένη πάνω από 25 χρόνια αυτή τη στιγμή στη Γρηγόριο Κλινική, mm-hmm. που είναι η μόνη κλινική στην Κύπρο που παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανθρώπους που ζουν με τον HIV. Ναι. Και παράλληλα η ψυχολόγος παρέχει τις υπηρεσίες και στη Λευκωσία και στο οίκημα που πλέον έχουμε στο κέντρο της Λευκωσίας. Η κίνηση βέβαια, εκτός από το κομμάτι που αφορά τους ανθρώπους που ζουν με τον HIV, κάνει και έχει και ένα πλούσιο έργο στο κομμάτι της πρόληψης. Το 2015 ιδρύσαμε το Cyprus Checkpoint, που είναι το κέντρο πρόληψης, ενημέρωσης και εξέτασης για τον HIV και άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Το οποίο έργο ξεκίνησε αρχικά χωρίς να έχουμε μόνιμο χώρο, κάνοντας εξετάσεις σε όλη την Κύπρο με τέντες και σε χώρους, καφετέριες, όπου μπορούσαμε να βρούμε. Όπου μπορούσατε, με όποιο τρόπο. Κλαμπς κλπ. Mm-hmm. Είχαμε και έχουμε μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση γι' αυτό. Και πλέον από πέρσι, από το 2020 το καλοκαίρι, έχουμε και το μόνιμο χώρο στο κέντρο της Λευκωσίας. Ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας, πού ακριβώς, έτσι πληροφοριακά. Είμαστε στη Βούλγαρο 8-44, είμαστε mm-hmm. πολύ κοντά στην πλατεία Σολομού, που είναι μπορεί τα λεωφορεία. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε χωρίς ραντεβού εκεί. Κανονικά λειτουργούμε χωρίς ραντεβού, mm-hmm. αλλά λόγω του πρωτοκόλλου COVID αναγκαζόμαστε αυτή την περίοδο και λειτουργούμε μόνο με ραντεβού. Οπότε θα πρέπει κάποιος να μας καλέσει στο 99-60-7005 για να κλείσει κάποιο ραντεβού για εξέταση, άμα θέλει, ή για συζήτηση. Το ονομάζουμε peer counseling, δηλαδή ομοτήμων. Μπορεί να έρθει κάποιος πολύ χαλαρά, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, να λύσει απορίες, για παράδειγμα. Ναι. Πρέπει να μας πάρει τηλέφωνο πρώτα ή και μπορεί αυτό. Να μας βρει και μέσω του Facebook και του mm-hmm. Instagram. Μπορεί να βάλει CY Checkpoint, είτε μία λέξη, είτε στο Instagram cy.checkpoint, ναι. και να κλείσει ραντεβού μέσω των social media. Θεωρώντας ότι προχωράτε σε αυτές τις εξετάσεις, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κάποια στατιστικά για να μάθουμε ποια είναι η κατάσταση στην Κύπρο, όσο και ευρωπαϊκά ίσως. Ναι. Καταρχάς θα σας πω ότι οι εξετάσεις που κάνει το Cyprus Checkpoint είναι ταχείας διάγνωσης για τον HIV, κάτι που σημαίνει ότι είναι με ένα μικρό τσίπημα στο δάχτυλο, παίρνει το αποτέλεσμα του επιτόπου μέσα στο δεκάλεπτο που γίνεται η συνάντηση και έχει μια πολύ ψηλή ευαισθησία το rapid test για τον HIV. Είναι εξετάσεις αντισωμάτων,
Το λέω γιατί γίνεται πολλή κουβέντα για τα rapid test του COVID, που αυτά είναι εξετάσεις αντιγόνου. Ναι, μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Στο κομμάτι των εξετάσεων για τον HIV είναι πολύ εξειδικευμένα τα τεστ και πολύ καλά. Δίνουν αποτέλεσμα σε 60 δευτερόλεπτα. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι ανώνυμη η εξέταση, δωρεάν και γρήγορη. Πολύ σημαντικά και τα τρία. Ναι, βέβαια. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έρθει οποιοδήποτε όσο συχνά θέλει να εξεταστεί, να μιλήσει με τους εξεταστές που είναι εκπαιδευμένοι σε διάφορα προγράμματα στο εξωτερικό και να πάρει το αποτέλεσμά του και δίνουμε και δωρεάν προφυλακτικά και λιπαντικά. Μάλιστα, λοιπόν. Τώρα, αύξηση παρατηρείται. Ναι, να πούμε και αυτό, ότι φέτος παρατηρήθηκε και αύξηση του φαινομένου. Γιατί? Νομίζω πρώτα να δώσουμε μία κάτοψη στα στατιστικά. Παρατηρήθηκε μία σταδιακή αύξηση από το 86 που είχαμε περίπου μέχρι το 2012-13. Είχαμε αρκετά σταθερούς αριθμούς. Ήταν κοντά στα 30-20 περιστατικά ανά έτος. Καινούργια δηλαδή, καινούργιες διαγνώσεις. Την περίοδο από το 14-13 μέχρι και περίπου το 19-20 είχαμε μια συγκεκριμένη αύξηση στην Κύπρο που φαινόταν στην αρχή να αφορά κυρίως άντρες που κάνουν σεξ με άντρες. Ναι. Και το Υπουργείο ζήτησε από το ECDC να έρθει να βοηθήσει στο να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτή η αύξηση ήταν πραγματική ή ήταν, θα το πω σε εισαγωγικά, πλασματική, με την έννοια του ότι αν κάποιος πηγαίνει πιο συχνά να εξετάζεται, μπορεί άρα να έχει περισσότερες... μπορεί να καταγράφονται για το ίδιο άτομο περισσότερες περιπτώσεις. Και σε αυτή την περίοδο, μετά την συνεργασία με το ECDC, εκεί οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί που ασχολούνται με τον τομέα ξεκίνησαν να κάνουν και εξετάσεις ταχείας διάγνωσης με τα λεγόμενα checkpoints, που είναι συγκεκριμένου τύπου εξεταστικά κέντρα μη κλινικά, τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Εμείς ως κίνηση συμπαραστάσεις για το AIDS συμμετέχουμε και στο δίκτυο των checkpoints το ευρωπαϊκό, που ονομάζεται COPA test, όπου ακολουθούμε τις ίδιες λογικές και τις ίδιες πρακτικές που χρησιμοποιούνται και στην Ευρώπη για να προσεγγίσουμε πληθυσμούς οι οποίοι πιο δύσκολα θα πηγαίναν σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Ναι, πού καταλήγουμε. Ναι, πού καταλήγουμε. Καταφέραμε αυτή την λιγότερο από δεκαετία, θα πω γύρω στα 5 με 6 χρόνια, να έχουμε μια αισθητή μείωση των διαγνώσεων στους άντρες που κάνουν σεξ με άντρες. Ναι. Άρα εκεί που βλέπαμε μία αύξηση μειώθηκε αυτό. Και το 2020 παρατηρήθηκε η πρώτη φορά η καταγραφή περισσότερων ανθρώπων που δήλωσαν την μετάδοση, τη σεξουαλική επαφή, την ετεροφιλοφιλική, από ότι την σεξουαλική επαφή των ανδρών που κάνουν σεξ με άντρες. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή είναι μια αλλαγή. Ναι, βλέπουμε ένα ενδιαφέρον στοιχείο, όμως θέλω να το δούμε γενικά τώρα. Συνολικά όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια τεράστια αύξηση, ειδικά τα 10 τελευταία χρόνια, δηλαδή και λόγω της έρευνας που έχουμε κάνει, έχουμε καταγράψει το πλαίσιο, δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε στο σύστημα υγείας 753 νέες εγγραφές σε σχέση με τα προηγούμενα 20 χρόνια πριν τη δεκαετία που είχαμε 681. Μάλιστα. Δηλαδή μέσα στην τελευταία δεκαετία έχουμε υπερδιπλασιάσει τις καινούργιες εγγραφές στο σύστημα υγείας. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι αριθμοί των ανθρώπων που ζουν με τον HIV. Πώς επηρέασε ο κορονοϊός στα θέματα των ατόμων με HIV? Χριστιανά μου, ποικιλοτρόπως και ψυχολογικά επηρέασε. Αντιλαμβανόμαστε λίγο ότι όταν είμαστε στο σπίτι μας με lockdown δεν ξέρουμε αν θα έχουμε δουλειά, αν πρέπει να βγούμε, αν βγούμε, πόσες φορές πρέπει να βγούμε, δίνουμε αναφορά για το ότι βγαίνουμε. Υπάρχει ένα αυξανόμενο άγχος για τον τρόπο ζωής μας. Πόσο μάλλον αν πρέπει να πηγαίνουμε στην κλινική που είμαστε, μπορεί να είμαστε από κάποια άλλη πόλη και να πρέπει να πάμε στην Λάρνακα για να πάρουμε την αγωγή μας. Και στο lockdown αυτή η μετακίνηση ήταν δύσκολη. Εκεί παίξαμε και εμείς ένα ρόλο για να βοηθήσουμε, δηλαδή κάναμε μια διανομή σε συνεργασία με τη Γρηγόριο αντιρετροϊκής αγωγής σε διάφορες πόλεις. Αλλά και πάλι ο κορονοϊός ήρθε να δυσκολέψει αρκετά μια ήδη δύσκολη ψυχολογικά κατάσταση. Λοιπόν, έχει γίνει μια έρευνα για το θέμα. Αυτό που είναι και ο τίτλος μας που βλέπετε αυτή τη στιγμή, παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα δούμε τι έχει διαπιστωθεί από αυτήν σε πολύ λίγο.
Πίσω στο στούντιο μαζί με τον κύριο Χρήστο Κρασίδη μιλάμε για τις ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS. Έγινε έρευνα η οποία κατέδειξε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Κύριε Κρασίδη, να μας πείτε περισσότερα για αυτήν. Βεβαίως. Η έρευνα, πρέπει να σας πω, είναι η επανάληψη της έρευνας που είχε γίνει το 2007, όπου επαναλάβαμε σχεδόν τις ίδιες ερωτήσεις. Έχουμε προσθέσει κάποιες ερωτήσεις που δεν υπήρχαν τότε, δεν υπήρχε η ανάγκη να προσθεθούν. Και έβγαλε κάποια αποτελέσματα. Καταρχάς, να σας πω ότι η συνεργασία της κίνησης συμπαράστασης για το AIDS με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αλλά και τη Γρηγόριο Κλινική ήταν εξαιρετική από άποψη λειτουργίας απρόσκοπτης. Είχαμε κάποια από τα αποτελέσματα που έχουμε από την συγκεκριμένη έρευνα που έτρεξε από το Δεκέμβριο του 20 μέχρι και τον Μάιο του 21. Είχαμε συνολικά 79 άτομα που απάντησαν συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και 21 άτομα που απάντησαν σε εις βάθος συνεντεύξεις. Οπότε υπήρχε και ένα ποιοτικό και ένα ποσοτικό κομμάτι. Μάλιστα. Η έρευνα αυτό που κατέδειξε και είναι σημαντικό έτσι εντάχει να πούμε, είναι κατέδειξε κάποια πράγματα θετικά και κάποια κομμάτια που είναι προκλήσεις να αλλάξουμε για να βελτιώσουμε. Καταρχάς, στο κομμάτι του άγχους και της κατάθλιψης. Το 2007 η έρευνα, 36% είχαν δηλώσει προβλήματα άγχους και κατάθλιψης που αφορούσαν προβλήματα οικονομικά, έλλειψης εργασίας, δυσκολία στη μετακίνηση ως προς και από τη Γρηγόριο, μοναξιά και κοινωνική απομόνωση. Ενώ στην κλίμακα έρευνα το 2021 το ποσοστό αυτό διπλασιάστηκε στο 63%. Απολογούμε. Να μην απαντήσετε. Τώρα πιο μετά. Λοιπόν, στην έρευνα το 2021, στο 63% δηλαδή της 100 που διπλασιάστηκε, πρέπει να σας πω ότι έχει προσθεθεί εκτός από τα προηγούμενα προβλήματα που έχουν αναφερθεί ξανά, έχουν προσθεθεί και το άγχος από χρήση ουσιών, το άγχος από έλλειψη φαρμάκων που είχε παρατηρηθεί το 2020, αντιρρετροϊκών φαρμάκων και αυτοκτονικές τάσεις. Από την άλλη, να πούμε και κάποια θετικά κομμάτια. Πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτά, ναι. Στην έρευνα του 2007, μόνο το 16,5% είχε ζητήσει βοήθεια για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε σε σχέση με το άγχος και την κατάθλιψη, ενώ στην έρευνα του 2021 αυτό το ποσοστό εκτοξεύθηκε στο 44,9%. Μάλιστα. Αυτό είναι και το σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε, ότι μπορεί κάποιο άτομο να πέσει ψυχολογικά, να μην νιώσει καλά, είναι λογικό. Το θέμα είναι να υπάρχει η κατάλληλη βοήθεια και να του δίνεται, να τη ζητά και να του δίδεται. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στους ανθρώπους που ζουν με τον HIV, αφού βλέπουμε ότι όντως υπήρχε μια αύξηση στους ανθρώπους που ζήτησαν βοήθεια, ότι πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή γίνομαι μάρτυρες στο τελευταίο διάστημα και έτσι από ρατσιστικές συμπεριφορές απέναντι σε οροθετικά άτομα, και γι' αυτό θέλω να μου πείτε λίγα λόγια για να κλείσουμε. Ναι. Κοιτάξτε, γενικά πρέπει να πούμε ότι ο HIV στις μέρες μας είναι μια διαχειρίσιμη χρόνια λίμωξη. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε στο 1980 που οι εικόνες ήταν διαφορετικές και ήταν ένα συμβόλαιο θανάτου. Δεν είναι σήμερα ένα συμβόλαιο θανάτου. Οι άνθρωποι που ζουν με τον HIV παίρνουν την αγωγή τους. Η αγωγή κάνει τον ιό μη ανιχνεύσιμο στο αίμα και τους καθιστά μη μεταδοτικούς. Αυτό σημαίνει ότι ήδη μπορούν να κάνουν οικογένεια με μωρά τα οποία να είναι οροαρνητικά, μπορούν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις χωρίς να ανησυχούν και να αγχώνονται ότι θα μεταδώσουν τον ιό. Και αυτό που πρέπει να αλλάξει στην πράξη είναι η κοινωνία. Ο τρόπος που βλέπουμε εμείς τους ανθρώπους που ζουν με τον HIV, γιατί στην πραγματικότητα δεν αποτελούν πραγματικό κίνδυνο. Για να κλείσουμε, εγώ θα πρότεινα να πούμε τα 2-3 σημεία τα οποία είναι αυτά που θέλουμε να αλλάξουν πιο άμεσα από την έρευνα. Το πρώτο είναι να μπορούν οι άνθρωποι που ζουν με τον HIV να παίρνουν την αγωγή στο σπίτι τους αντί για 2 μήνες, να παίρνουν για 4 μήνες. Δηλαδή να μειώσουμε τις περιπτώσεις, το πόσο συχνά πηγαίνουν για να πάρουν τα φάρμακά τους. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι η κλινική πρέπει να στηριχθεί από το κράτος για να έχει πρόσβαση στα φάρμακα καινούργιας γενιάς, τα οποία έχουμε μείνει πίσω και δεν τα έχουμε. Το τρίτο είναι μια αύξηση του επιδόματος από τα 300 ευρώ που παίρνουν από το 2018 οι άνθρωποι που ζουν με τον HIV στα 600. Και το τελευταίο κομμάτι είναι η πραγματική αλλαγή, η δική μας,
της κοινωνίας, στο να αντιληφθούμε ότι στην πραγματικότητα οι άνθρωποι που ζουν με τον HIV είναι γύρω μας, είναι παραγωγικοί, είναι δημιουργικοί, μπορεί να μην το γνωρίζουμε, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχουμε ανθρώπους που ζουν με τον HIV στο περιβάλλον μας. Δεν κινδυνεύουμε, δεν μπορούμε να κολλήσουμε τον ιό αν εμείς προσέχουμε. Μάλιστα. Και δεν μπορεί καν ένας άνθρωπος που ζει με τον HIV να μεταδώσει τον ιό αν έχει μια ανιχνεύσιμο οικό φορτίο. Σε κάθαρα όλα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρασίδη. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πρέπει να σας αφήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχετε όλοι. Δίνουμε σκυτάλι στον Λουκά Χριστοδουλίδη για το Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας.